Την τρίτη θεατρική παραγωγή του για φέτος παρουσιάζει το Σάββατο 27 Ιανουαρίου το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το έργο «Ντά» του Ιρλανδού θεατρικού συγγραφέα Χιου Λέοναρντ ξεδιπλώνει τις σχέσεις γιου πατέρα μέσα από ένα συγκινητικό ταξίδι στο χωροχρόνο. Θίγει το θέμα της οικογένειας, του πατέρα, του γιου, τη σχέση του γιου και του πατέρα. Είδα ότι είναι ένα κείμενο που είναι κατάλληλο να ανέβει στο θέατρο μας και μάλιστα με ένα πρωταγωνιστή σπουδαίο ηθοποιό που έχουμε, τον Κώστα Σαντά. Ο Ντά μεταμορφώνεται στα μάτια του γιου του, πότε σε μια τρυφερή και στοργική φιγούρα και πότε σε έναν πραγματικό τύραννο. Μια παράσταση που παρουσιάζει το μικροαστικό, κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον του 20ου αιώνα στην Ιρλανδία, μέσα στο οποίο μεγάλωσε ένα παιδί που τώρα ως ενήλικας το ζει σχεδόν ψυχαναλυτικά από την αρχή. Μέσα σε μια εποχή βίας και χειδαιότητας που είναι η σημερινή, έρχεται ένα έργο να γλυκάνει την ψυχή μας και να μας πει πόσο ανεκτίμητη, πόσο πολύτιμη, πόσο εφήμερη είναι η ζωή μας. Το έργο που έγινε γνωστό στη χώρα μας 20 χρόνια πριν από το θίασο του Μάνου Κατράκη ανεβαίνει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη με μια καινούρια διασκευασμένη ματιά που υπογράφει ο σκηνοθέτης Δημοσθένης Παπαδόπουλος. Η ιδέα, η σκηνοθετική και άρα και δραματουργική επεξεργασία είναι ότι ο γιος είναι σκηνοθέτης. Τώρα έχει γίνει και μια άλλη δουλειά πάνω στο κείμενο για να φύγουν κάποια πιο παλιά ηθογραφικά στοιχεία και να αγγίζει περισσότερο το σημερινό θεατή. Η παράσταση θα παίζεται από Τετάρτη ως Κυριακή στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.